νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 23 Ιανουαρίου σήμερα. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε όπως κάθε βράδυ το δελτίο μας με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Σε άθλια κατάσταση ο δρόμος προς το σταθμό με την επιβίβαση του ΑΣΤ στον ΟΣΕ. Λακκούβες και ματώσεις στο οδόστρωμα κάνουν επικίνδυνη την καθημερινότητα. Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες κατασκευής του 24ου Δημοτικού Σχολείου στον Εύοσμο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των μαθητών του 25ου Δημοτικού που κάνουν τα μαθήματά τους σε προκατέθουσες. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον τάφο της Ολυμπιάδας. Ποια στοιχεία τους κάνουν να πιστεύουν ότι εκεί έχει ταφεί η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκεται πλέον ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό μετεπιβίβασης του ΟΑΣΤ έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Λακκούβες βάθους αρκετών εκατοστών και ρηγματώσεις έχουν σχηματιστεί στο οδόστρωμα. Τα παράπονα του κόσμου είναι πολλά, καθώς η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η αποκατάσταση του οδοστρώματος έχει δρομολογηθεί και αναμένεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν οι εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός με έναν ελιγμό ξεφεύγει από την πρώτη λακκούβα του δρόμου που οδηγεί προς το σταθμό μετεπιβίβασης του ΑΣΤ, το σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί ωστόσο να αποφύγει τη δεύτερη. Από ό,τι βλέπετε, δεν ξέρω, ρωτήστε τον οδηγό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο αρμόδιος. Υποπτεύομαι πως ναι, έχει συνηθίσει, ξέρει. Έχουν γίνει κάτι παραπάνω από σουμάχερη τύπη. Βλέπετε πίσω μου πως έχει γίνει σήμερα ο δρόμος. Είναι αρκετά επικίνδυνος και μέσα σε αυτό βουλιάζουν καθημερινά λεωφορεία του ΟΑΣΤ αλλά και γιόταχη αυτοκίνητα. Έχει πολλά λεφτά αυτή η δουλειά. Αυτά να τα ξύσουν λοιπόν λίγο και ένα τσιμένο και τελείωσε. Τίποτα δεν είναι. Η υπόθεση σας είναι λοιπόν πόσο, ας είναι 100 ευρώ. Εγώ το φτιάνω και τζάμπα, μόνο να πάρουν τα υλικά. Γιατί ξέρω τη δουλειά αυτή, είναι μόνο οικοδόμος. Οι οδηγοί και επιβάτες ταλαιπωρούνται καθημερινά και ο κόσμος που αντικρίζει την κατάσταση αυτή περιμένει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι χρόνια. Κάθε μέρα γίνεται και μεγαλύτερη ρογμή. Κάθε μέρα και μεγαλύτερη ρογμή. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Στο τέλος θα γίνει ανασκαφή. Αν γίνει ο σταθμός του μετρό εκεί πέρα, πιθανόν να γίνει σύραγγα και να φτάσει μέχρι κάτω. Η ζημιά που έχει υποστεί το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά και επικίνδυνη τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς των λεωφορείων του ΟΑΣΤ που μεταφέρουν τους επιβάτες. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από επικίνδυνο. Έως θανατηφόρο αυτό το οποίο συμβαίνει και όχι μόνο αυτό το χάλι, όπως και απέναντι πλέον με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τι γίνεται εδώ η κατάσταση? Χάλια. Τι λέτε? Αφρική. Βλέπετε πόσο επικίνδυνη είναι? Πολύ επικίνδυνη. Όχι μόνο επικίνδυνη. Είναι ντροπής πράγματα. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος έχει δρομολογηθεί και αναμένει το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν οι εργασίες από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δυσκολεύονται οι οδηγοί, δεν είναι μόνο εμείς. Μέχρι να αποκατασταθεί ο δρόμος, τα οχήματα θα κάνουν ένα τεστ αντοχής, οι οδηγοί θα προσπαθούν να αποφύγουν τις λακκούβες και οι διερχόμενοι να μην σκοντάψουν μέσα σε αυτές. Ειδικά τα συγκεκριμένα οχήματα του συγκεκριμένου ΟΑΣΤ είναι μόνο για να περνάνε τέτοια τεστ κοπόσεως σε καθημερινή βάση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τον τάφο της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ισχυρίζονται πως ταυτοποίησαν επιστήμονες σε ταφικό σύμπλεγμα στον κορινό του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 7 Πιερίας. Πρόκειται για έβριμα που συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για σημαντικό πρόσωπο. Επιπλέον υπάρχουν επιγραφές καθώς και αντικείμενα όπως ένας ανάγλυφος στήλος όπως αυτός που είχε χαρίσει ο στρατιλάτης στην μητέρα του πριν φύγει στην Ασία, ένας ανάγλυφος σκύλος, αλλά και φίδια με τα οποία ασχολείται η Ολυμπιάδα. Την άποψη των επιστημόνων ενισχύει και η Λιάνα Σουβαλτζή, η οποία υποστηρίζει ότι έχει βρει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην όαση
Σίουα στην Αίγυπτο. Στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, σε σχετική επιστημονική ημερίδα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Νης της Σερβίας, Αθανάσιος Μπίντας, προέβησε επίσημη ανακοίνωση αποκάλυψη σχετικά με την ταυτοποίηση των ταφικών τύμβων του Κορινού, υποστηρίζοντας πως ένας εκ των τάφων ανήκει στη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ολυμπιάδα. Ο κύριος Μπίντας ταυτοποίησε τον έναν από τους μνημιακούς μακεδονικούς τάφους με το πρόσωπο της Ολυμπιάδας, της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τον άλλο με τον στρατηγό Νεοπτόλεμο. Ο κύριος Μπίντας, αφού μελέτησε τις ανέκδοτες σημειώσεις του Αμερικανού καθηγητή Charles Edson στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το βιβλίο του Έλληνα αρχαιολόγου, του κυρίου Οικονόμου, για τις επιγραφές της Πιερίας, κατέληξε με πιστικά επιστημονικά επιχειρήματα στην ανακάλυψή του, διότι, όπως είπε, οι επιγραφές αποτελούν τον άμεσο και αδιάψευστο λόγο των αρχαίων. Ο καθηγητής παρουσίασε τρεις επιτύμβιες επιγραφές που αναφέρονται στους Αιακίδες της Πιερίας, που ήταν απόγονοι της Ολυμπιάδας, της συζύγου του Φιλίππου του Δεύτερου της Μακεδονίας. Σε μια κατάμεστη αίθουσα συνεδριών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πιερίας, ο κύριος Μπίντας ανέλησε με επιστημονική επιχειρηματολογία τις θέσεις του για τον ταφικό τύμβο και απέδειξε πως το περίφημο μνημείο που πρώτος ανέσκαψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Λεόν Χιουζέ την δεκαετία του 1950 είναι σίγουρα η τελευταία κατοικία της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το αποδεικτικό σκεπτικό της ταυτοποίησης του εντυπωσιακού μακεδονικού ταφικού μνημείου στον Κορινό στηρίζεται σε αρχαιολογικά επιγραφικά τεκμήρια, αλλά παράλληλα και σε ιστορικά δεδομένα Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, όπως και σε συμπεράσματα σύγχρονων ανασκαφικών δεδομένων και συγκεκριμένα του έγκριτου αρχαιολόγου Ματέου Μπέσιου, ο οποίος ανέσκαπτε την ευρύτερη περιοχή της Πίδνας πάνω από 30 χρόνια. Η σοδιά των ανασκαφών του Ματέου Μπέσιου, ταυτόχρονα με τις έρευνες του Χοζέ, του Οικονόμου, αλλά και η επιστημονική αποκατάσταση των αρχαίων επιτυμβίων από τον Γερμανό Άντολφ Βίλχελμ, οδήγησαν τον καθηγητή Αθανάσιο Μπίντα να καταλήξει στην εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη. Στην ημερίδα συμμετείχε και η γνωστή διακεκριμένη αρχαιολόγος Λιάννα Σουβαλτζή, διευθύντρια της ελληνικής αποστολής που ανασκάπτει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίουα της Αιγύπτου. Διαφωτιστική και επικαιροποιημένη εισήγηση της κυρίας Σουβαλτζή πρόσθεσε με τις παρεμβάσεις και λειτουργήσε αυξητικά στην ανακάλυψη του κυρίου Μπίντα με τις λεπτομεριακές επισημάνσεις, όπως ο τάφος της Ολυμπιάδας στον Κορινό Πιερίας είναι πανομοιότυπος με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίουα της Αιγύπτου, αλλά σε μικρότερες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, το ταφικό σύμπλεγμα που ταυτίζεται με την Ολυμπιάδα έχει μήκος 22 μέτρα, ενώ οι μέχρι σήμερα ανασκαφέντες μακεδονικοί τάφοι δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 10 μέτρα. Ο κ. Μπίντας, εκτός των άλλων, ενίσχυσε την άποψή του, στηριζόμενος τόσο στην οικοδομική μοναδικότητα του τάφου, όσο και στα κτερίσματα που βρήκε ο Χοζέ, ο οποίος τα μετέφερε στο Μουσείο του Λούβρου. Στη νεκρική κλίνη υπήρχε ανάγλυφος ένας ελληνικός ποιμενικός, δηλαδή ένας μολωτικός σκίων, ένα σκυλί δώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη μητέρα του όταν έφυγε για την Ασία. Δίπλα από την νεκρική κλίνη υπήρχε η θήκη όπου είχε τοποθετηθεί η Λύκηθος με την τέφρα της νεκρής ή η οστεοδόχος Λάρνακα. Στην πρόσωψη της θήκης υπάρχει ο ανάγλυφος δράκοντας, ένα φίδι. Είναι γνωστό πως η Ολυμπιάδα αρέσκονταν να παίζει με τα φίδια. Ο Χοζέ βρήκε και το ιερό λιχνάρι που χρησιμοποιούσε η αρχιέρεια βασίλισσα κατά τις νυχτερινές τελετές των θεσμοφορίων. Τώρα βρίσκεται και αυτό στο Μουσείο του Λούβρου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Νης, ο κύριος Αθανάσιος Μπίντας, είναι μαζί μας στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων. Σας καλησπερίζω. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω η τριγκαδόρικα, μου επιτρέπετε. Αλίμονο. Πεποίθηση ή βεβαιότητα ότι πρόκειται περί του τάφου της μητέρας του Αλέξανδρου? Νομίζω ότι είναι πλέον βεβαιότητα. Διότι, όπως έλεγε ο μεγάλος αρχαιολόγος ο Δήμητσας, η Μακεδονία εν λήθης φθεγκωμένης, είναι βεβαιότητα, διότι πλέον μιλούν οι επιγραφές. Ναι. Και όταν μιλούν οι επιγραφές, είναι ένα αδιάσυστο στοιχείο βεβαιότητας. Όταν γιατί λέμε μιλούν οι επιγραφές, έχουν βρεθεί, έχω μελετήσει τρία επιτύμβια που αναφέρονται στην αρχαία οικογένεια των Αιάκηδων από την Ήπειρο. Πριγκίπισσα των Αιάκηδων ήταν και η Ολυμπιάδα. Ναι. Και επίσης σημαντικό που αυξάνει και προσθέτει τη βεβαιότητα είναι το ίδιο το μνημείο, το οποίο είναι μοναδικό, που σημαίνει ότι εκεί ο ένικος του τάφου ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος. Δεν έχει βρεθεί όμοιό του, εννοείται? Όχι, δεν έχει βρεθεί. Κατασκευαστικά, όσον αφορά στην τεχνοτροπία, το και μέγεθος. Και κατασκευαστικά και στο μέγεθος, αλλά και στη σεμνότητα. Ναι. Ενώ όλοι οι μακεδονικοί τάφοι έχουν κοσμικές επιγραφές, ζωγραφιές θα έλεγα, έτσι. Ναι. Αυτός ο τάφος είναι πολύ ιερός και αποπνέει μια
με έναν σεβασμό. Το αντιλαμβάνεται κανείς και το βιώνει όταν επισκέπτεται αυτόν τον τάφο. Επίσης, η δομή του, η οποία είναι ίδια με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην όαση Σίουα, ναι, αμέσως δηλώνει ότι υπάρχει ένα παράλληλο πνεύμα στην κατασκευή αυτού του τάφου. Σας το ρωτάω γιατί, ξέρετε, γίνονται σειράξεις εντός εισαγωγικών κάθε φορά που προχωράτε οι επιστήμονες σε παρόμοιες ανακοινώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, σφοδρή αντιπαράθεση και για την περίπτωση της Αμφιπόλεως, ναι, και για την Σίουα, και φαντάζομαι θα προκύψει μεγάλη μάχη και για την ανακοίνωση που κάνατε. Το περιμένω. Για την περίπτωση πλέον της Πιέριας. Και το βιώνω ήδη από τώρα, ναι, διότι είναι καλό αυτό, ξέρετε, το να αμφισβητεί κάποιος, φτάνει και στην αλήθεια. Mm. Εξάλλου η αμφισβήτηση είναι η αρχή της φιλοσοφίας. Άρα πρέπει να γίνει αμφισβήτηση, αλλά όμως προσκαλώ αυτούς που θα αμφισβητήσουν την άποψή μου να την υποστηρίξουν την αμφισβήτησή τους επιστημονικά, όχι κουτσομπολιστικά. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται. Καταρχάς, αυτά τα ευρήματα πότε ήρθαν στο φως? Είναι η πρώτη μου ερώτηση, και δεύτερον, αν είναι επισκέψιμο. Ο τάφος είναι επισκέψιμος, διότι ανασκάφτηκε τη δεκαετία του 1850 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Εζέ, που ήρθε εδώ σε μια αποστολή μαζί με έναν αρχιτέκτονα, τον Ονορέ Ντομέ, και κάνανε τις ανασκαφές, βρήκαν αυτά τα κτερίσματα και τα πήρανε στο Λούβρο. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη. Όπως συνηθιζόταν τότε, όλες, από πολλούς. Όλες οι αποστολές. Σε αγαστή συνεργασία με τους Οθωμανούς κατακτητές. Έτσι, μπράβο, με τους Οθωμανούς. Ερχόταν να μας σώσουν, βέβαια, επιστημονικά, ναι, αυτές οι αποστολές. Όλα τα κτερίσματα τα πήρε στο Λούβρο. Ό,τι μπόρεσε, δηλαδή. Ναι. Δεύτερη, έτσι, προσέγγιση έγινε και συστηματικότερη από τον Μάνθο τον Μπέσιο, τον αρχαιολόγο, ο οποίος καθάρισε βασικά τον τάφο και τον έδωσε στο λαό, να πω, έτσι, στους επισκέπτες, καθαρό και επισκέψιμο. Να. Να πούμε σε όποιον ενδιαφέρεται ότι αυτά τα ευρήματα βρίσκονται περίπου στο ύψος του σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, έτσι. Έτσι, εκεί στο Olympus Plaza, στο Olympus Plaza, Κορινό. Και ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη στο δεξιό μέρος. Γιατί στο αριστερό μέρος υπάρχει ένας άλλος τάφος σημαντικός, ο τάφος του Νεοπτόλεμου, κατ' εμέ, που ήταν συγγενής στην οικογένεια των Αιακιδών, οι οποίοι, να σημειώσω, ότι ένας κλάδος της βασιλικής οικογένειας της Ηπείρου πρέπει να είχε κτήματα στη Βόρεια Πιερία. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί εντάχθηκαν και στον Μακεδονικό στρατό ως ηγεμόνες και ως ευγενείς και κατοικούσαν εκεί από δωρεές κτημάτων που προφανώς τους έκανε ο Φίλιππος ο Δεύτερος και αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο τάφος του Νεοπτόλεμου είναι απέναντι. Ο Νεοπτόλεμος στρατηγός. Στρατηγός. Όχι τυχαίο πρόσωπο. Όχι, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στα τείχη της Γάζας όταν το 332 π.Χ. όταν έφτασαν οι Μακεδόνες στη Γάζα. Ήταν ο πρώτος. Και αυτές τις πράξεις ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος τις βράβευε στους συνεργάτες του. Και τις βράβευε ως εξής. Τους έδινε κτήματα ή τα τελωνία των λιμανιών κλπ. Συνηθιζόταν στους Μακεδόνες οι ταφές, όχι ομαδικές, γιατί ακούγεται διαφορετικά, να υπάρχουν συμπλέγματα τάφων, έτσι όπως είναι το συγκεκριμένο εύρημα στο Κορινό. Όχι, και αυτό είναι μία ένδειξη ακόμα ότι όλοι οι ευγενείς, οι πλούσιοι πυδναίοι και όχι μόνο, θέλανε να θάβονται δίπλα στον περίφημο αυτόν τάφο της Μεγάλης Βασίλισσας. Γιατί η Ολυμπιάδα είχε θεοποιηθεί μετά τον θάνατό της και σαφώς θέλαν όλοι οι νεκροί
των οικογενειών τους να κατοικούν δίπλα στη θεά. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα θέλουμε τον άνθρωπο όμως να πάμε στο πρώτο νοικοδοφείο, ας πούμε. Mm-hmm. Ξέρετε, η ματαιοδοξία υπήρχε mm-hmm. και τότε και τώρα. Γύρω-γύρω λοιπόν από το ταφικό αυτό σύμπλεγμα υπάρχουν πλούσιοι τάφοι αρκετοί. Το περίεργο είναι ότι οι τάφοι αυτοί απέχουν από την Πίδνα αρκετά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ο Διόδωρος ο Σκελιώτης μας λέει ότι ο Κάσανδρος, αφού δολοφόνησε την Ολυμπιάδα, την έθαψε μακριά από τον αστικό ιστό της Πίδνας για να ξεχαστεί το όνομά της. Ναι. Αλλά όμως ήρθε ο ανεψιός της, ο Πύρος, ο οποίος κατασκεύασε αυτό το σπουδαίο οικοδόμημα, πανομοιότυπο όπως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίουα. Ναι. Και γιατί ο Πύρος? Γιατί αυτός έζησε στην Αίγυπτο ως γαμπρός του Πτολεμαίου. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιγραφή τύπου «ενθά δεκείτε ο ή η», από εκεί και πέρα είναι ένα σύμπλεγμα στοιχείων το οποίο σε οδηγεί πάρα σε κάποιο συμπέρασμα. Πάρα έτσι. Πολλά όμως είναι. Να. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, να. Είναι... Η μνημιακότητα του τάφου... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα έβριμα διαφορετικά. Όχι, γιατί οι νεκροί, οι αρχαίοι Μακεδόνες, δεν γράφανε το όνομα του νεκρού στον τάφο. Υπάρχει στα Λευκάδια μόνο μια περίπτωση εξαιρετική. Όλοι οι άλλοι μακεδονικοί τάφοι δεν αναφέρονται στον νεκρό, στο όνομά του. Αυτός ο συγκεκριμένος τάφος προσομοιάζει αυτού της Αμφιπόλεως, του Τιμ Βουκαστά. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, ο τάφος της Αμφίπολης πρέπει να ήταν μάλλον μια απομίμηση και κάποιων ανατολικών τάφων, ναι. Γι' αυτό έχει και αυτή τη μεγαλοπρέπεια με τα γλυπτά μέσα κλπ. Και ο τάφος της Αμφίπολης, κατ' εμέ, μετά τις έρευνες που έχω ναι. κάνει, ανήκει, θαύτηκε σε αυτό το μνημείο, ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος και η μητέρα του η Ροξάνη. Αυτό μας το λέει ξεκάθαρα ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εγώ έχει συνέχεια προφανώς. Σαφώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο. Και εγώ ευχαριστώ. Θα πάμε στα της παιδείας. Οι τεράστιες σχολικές κτηριακές ανάγκες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είναι το θέμα στο επόμενο ρεπορτάζ του Δελτίου μας. Εν έτη 2020 και μαθητές του 25ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου παρακολουθούν μαθήματα σε κύμπο, τα γνωστά εργοταξιακά κοντέινερ δηλαδή. Γονείς και μαθητές βρίσκονται εν αναμονή της κατασκευής του 24ου Δημοτικού για να αποφορτιστεί η υφιστάμενη κατάσταση και επιτέλους να στεγαστούν σε κανονικές τάξεις, όπως συμβαίνει με τους μαθητές των πολιτισμένων κρατών. Χρειάστηκε να περάσουν 14 ολόκληρα χρόνια και πλέον αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα το έργο της κατασκευής του 24ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3,13 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την ανέγερση διόρροφου κτηρίου, το οποίο θα διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας, 3 εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκη αναγνωστήριο. Πήρα τους εργολάβους εχθές, μου είπαν ότι διευθετούν κάτι με το ΙΚΑ και ότι το έργο θα αρχίσει εντός 5-6 ημερών, θα κατέβουν στη Θεσσαλονίκη. Λέω, θα χαρώ πολύ να περάσετε από το γραφείο, να συζητήσουμε, γιατί λέω, περιμένουμε, όχι τώρα μόνο ως νέα διοίκηση, αλλά και ως κάτοικοι του Ευόσμου, αυτό το σχολείο εδώ και 14 χρόνια. Άρα, το 24ο το χτίζεται στην περιοχή, μέσα στο ΔΑΚ, μέσα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Βούλα Πατουλίδου, στην αυλή του, χτίζεται το 24ο. Για την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς οι σχολικές αίθουσες λειτουργούν σήμερα σε χώρους του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βούλα Πατουλίδου. Θα φύγει μέσα από το γυμναστήριο, είναι ήδη κάτω από τις κερκίδες του γυμναστήριου και ήδη θα μπορεί αυτός ο χώρος να χρησιμοποιηθεί από τον αθλητισμό για αίθουσες γυμναστικής, για ενόργανη, για την τρίτη ηλικία, δηλαδή για να γίνουν δράσεις του αθλητισμού. Ωστόσο, η ταλαιπωρία των μαθητών θα συνεχιστεί για τους μαθητές του 25ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής, πάνω από την περιφερειακή οδό. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά η κατασκευή του θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.
Η πολύχρονη αυτή υπόθεση της κατασκευής του έργου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της μελέτης. Η σύνταξη της μελέτης. Η μελέτη, ναι, είναι προς ολοκλήρωση, η τελική σύνταξη της μελέτης. Η τελική σύνταξη. Ναι, γιατί μας κάνα κάποιες παρατηρήσεις. Θα πρέπει όλος ο φάκελος να πάει στο ΚΤΥΠ. Για να τον ελέγξουν. Το ΚΤΥΠ είναι, ας πούμε, ο ελεγκτικός μηχανισμός. Θα το ελέγξουν και αν είναι έτοιμο, τότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του εργολάβου. Ποιος θα το αναλάβει να το χτίσει. Οι μαθητές σήμερα κάνουν τα μαθήματά τους σε προκατασκευασμένες αίθουσες και το σχολικό συγκρότημα θυμίζει εργοτάξιο. Οι συνθήκες όντως είναι απαράδεκτες. Έτσι βλέπετε σε αίθουσες που είναι με κοντέινερ, χωρίς υποτιθέμενη θέρμανση, έχει όλο και όλο ένα πάνελ ηλεκτρικό μέσα. Το καλοκαίρι, τους καλοκαίρινους μήνες που υποτίθεται έναρξη σχολικής χρονιάς και λήξη σχολικής χρονιάς, είναι συνθήκες μέσα απίστευτες από θέμα ζέστης. Ευχόμαστε γρήγορα εδώ το σχολείο να γίνει ένα σύγχρονο σχολείο όπως το άλλο. Τώρα από εδώ και πέρα οι καθηγητές καταθέτουν ψυχή, γιατί είναι δίπλα στα παιδιά και δίπλα σε εμάς, κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η πολιτεία μπορεί να δει από τη δική της πλευρά και να κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά μας, θα είναι το καλύτερο. Βάλανε τα κοντέρ πέρσι αυτά, γιατί τα παιδιά αυξηθήκανε, που πρέπει να έχουν θέρμαση με βαθμούς, μιλάμε 2 μείον το καλοκαίρι. Ψήνονται. Εδώ και πολλά χρόνια παλεύουμε όλοι οι γονείς για να γίνουν οι συνθήκες λίγο καλύτερες, αλλά μάταια. Έχουμε ακούσει υποσχέσεις από πολλούς. Η καθημερινότητα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλα τα παιδιά και για τους γονείς. Και η τουαλέτα είναι στο απέναντι κύμπο που πρέπει το παιδί να μεταφερθεί. Ο τάπητας επάνω στο σχολείο είναι κατεστραμμένος. Γίνονται ατυχήματα καθημερινά. Στα διαλύματα τα παιδιά δεν έχουν που να παίξουν. Με αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλα τα παιδιά. Οι δάσκαλοι μέσα προσπαθούν οι άνθρωποι καθημερινό αγώνα να κάνουν ό,τι μπορούν. Τα παιδιά κρυώνουν, όταν έχει πολύ κρύο ή πρέπει να μείνουν μέσα στην τάξη, αλλά πρέπει να βγουν και έξω για να αεριστεί η τάξη, δεν έχουν χώρο κάπου αλλού να πάνε. Όταν βρέχει επίσης κάθονται κάτω από το υπόστεγο που έχουν κάποια κύμπο. Επίσης τα μεγαλύτερα παιδάκια δεν έχουν που να παίξουν, έρχονται και γίνονται καταστροφές στο σχολείο τις απογευματινές ώρες. Ακόμη και τα κύμπο καταστρέφουν. Πέρσι στα κρύα πάλι το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Οι αίθουσες δεν μπορούν να ζεσταθούν. Λόγω της κακοκαιρίας στις 8 Ιανουαρίου, το συγκεκριμένο σχολείο παρέμεινε κλειστό. Δεν λειτουργήσε για 10 μέρες. Γιατί είχαν σπάσει σωλήνες από το κρύο, δεν λειτουργούσαν οι τουαλέτες. Αυτά. Συνθήκες και δύσκολες. Και απλά περιμένουμε τόσα χρόνια για το πότε θα γίνει το καινούργιο σχολείο που έχουν υποσχεθεί και λένε ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά πάντα κάπου κολλάει. Οι ανάγκες για σχολική στέγη στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου είναι μεγάλες λόγω και της αύξησης του πληθυσμού του. Πολύ ωραία αναμονή, λίγα δρομολόγια, παλιά και χαλασμένα λεωφορεία, συνωστισμός, ακόμα και κίνδυνος κλοπών συνθέτουν την καθημερινή εικόνα των δρομολογίων του ΟΑΣΤ. Οι Θεσσαλονικοί θεωρούν ότι η συγκοινωνία αφέθηκε στη μοίρα της και πως η βελτίωσή της θα καθυστερήσει πολύ. Από την άλλη, η διοίκηση του ΟΑΣ δεν υπόσχεται μαγικές λύσεις, αλλά σταδιακή αποκατάσταση του συγκοινωνιακού έργου. Καθημερινό Γολγοθά αποτελεί για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης το πρόβλημα της αστικής συγκοινωνίας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιβάτες ταλαιπωρούνται στις τάσεις του ΟΑΣΤ. Η αναμονή είναι μεγάλη και η ταλαιπωρία στα λεωφορεία αβάσταχτη. Δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες όσα αφορά τη μεταφορά από την Καλαμαριά εδώ και το αντίστροφα. Γεμίζουν τα λεωφορεία και πρέπει να περιμένουν και μισή ώρα και 40 λεπτά για να μπουν στο λεωφορείο και αγαναχτεί ο κόσμος. Σίγουρα θα πρέπει να πούνε περισσότερα λεωφορεία στις γραμμές. Σίγουρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα λεωφορεία, γιατί επικρατείται διαχώρητο, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, όπου οι άνθρωποι σχολάνε και θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Το 34 το λεωφορείο, μας βάζουν και μικρά λεωφορεία. Το 34 από την αρχή που ξεκινάει από Νικόπολη γεμίζει. Μέχρι να έρθουμε Αριστοτέλος έχει 34 στάσεις. Φανταστείτε πόσο κόσμο πρέπει να πάρει και πού θα τον βάλει. Τόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε. Ένας από αυτούς δεν έχει κάνει αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι το δικό μας το πρόβλημα. Υπάρχει να είναι μεγάλη ακαταστασία. Μεγάλη ακαταστασία. Τι να πω. Λεωφορεία δεν υπάρχουν. Φυσικά. Ποιος είναι ευχαριστημένος με αυτή την κατάσταση. Τα πήραν από εμάς και τα δίνουν τώρα σε άλλους, ας πούμε. Πάλι στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ τα κάνανε δημόσια, κάποιους κάνανε δημόσιους υπαλλήλους και τώρα σήμερα να είμαι πάλι τα αποδίδουν να είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
που εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Πολλά προβλήματα. Καθυστερήσεις, δρομολόγια όχι συχνά. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ζητούν από τους αρμόδιους να επιλύσουν τα προβλήματα του ΑΣΤ, ώστε η πόλη να αποκτήσει τη συγκοινωνία που της αξίζει. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Ιωάννης Καλογερούδης, ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, είναι ο οργανισμός του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης, είναι η εποπτεύουσα αρχή. Δηλαδή, κύριε Καλογερούδη, καλησπέρα. Ο ενδιάμεσος των φορέων που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο με την κυβέρνηση. Είναι, ας το πούμε, η ρυθμιστική αρχή των παρόχων συγκοινωνιακού έργου επιβατικών μεταφορών στον νομό Θεσσαλονίκης. Τη συμφωνία με τα ΚΤΕΛ, εσείς την υπογράφετε? Τη συμφωνία με το ΚΤΕΛ την έχει υπό την σκέπη του ΟΣΕΘ. Mm-hmm. Είναι ο υπογράφων φορέας εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε επίπεδο συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, έτσι περνάει ακριβώς από εσάς. Έτσι ακριβώς. Για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και το μετρό, ακριβώς το ρόλο του οργανισμού. Και, και ο ΑΣΤ φυσικά είναι υπό την εποπτεία μας, και το μετρό αύριο μεθαύριο, και η θαλάσσια συγκοινωνία, τα καραβάκια, mm-hmm, αν θα υπάρξουν, όταν θα υπάρξουν. Και ο προαστιακός όταν αυτός θα μπει, ναι, και οποιαδήποτε άλλη, οι συμβάσεις με τα ΚΤΕΛ φυσικά αυτή τη στιγμή, ναι, εκτός από τον κλασικό τον σιδηρόδρομο του ΟΣΕ, ναι, ο οποίος δεν ανήκει στην δικαιοδοσία μας. Ούτε τα ταξί. Ρυθμιστικές αποφάσεις για τα ταξί ανήκουν και αυτές σε εμάς. Παράδειγμα, που είναι η πιάτσα. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Οι ταξιτζίδες λένε μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στον ΟΑΣΤ να μπαίνουμε στις λεωφορείες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει έρθει και σε εμάς. Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Εμπεριέχει και πολλά άλλα θέματα, κυρίως έναν ηθικό κίνδυνο ότι εάν μπει η κατάσταση αυτή, μετά πολύ δύσκολα θα βγει, ακόμη και όταν θα βελτιωθεί η κατάσταση δηλαδή. Ναι. Έχουν οι άνθρωποι βέβαια ένα δίκιο με το μέρος τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μόλις προχθές το συζητήσαμε διεξοδικά, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Θα εξετάζεται όμως και θα το δούμε. Θα εισηγηθείτε θετικά? Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, εγώ είμαι ο πρόεδρος του οργανισμού. Από πίσω από τον οργανισμό υπάρχει ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Τόσκας, που είναι συγκοινωνιολόγος. Yeah. Υπάρχουν, άλλοι, υπάρχουν άλλοι συγκοινωνιολόγοι και πάνω απ' όλα υπάρχει ο υποπτεύων εμάς οργανισμός, yeah, ο οποίος πολύ σωστά είπατε είναι το Υπουργείο Μεταφορών και υποδομών και μεταφορών, mm-hmm, και ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Καραμαλής. Για να δούμε τώρα σε ποια φάση είμαστε. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει η υπογραφή με τα ΚΤΕΛ. Δεν έχει πέσει ακόμη. Ελέγχεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Ελέγχεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι για προσυμβατικό έλεγχο δηλαδή. Αν δώσει πράσινο φως το ελεγκτικό συνέδριο, είναι ζήτημα λεπτών είναι υπογραφή. Είναι ζήτημα μιας-δυο ημερών να μπουν οι υπογραφές. Υπάρχει κίνδυνος να επιστραφεί από το ελεγκτικό συνέδριο? Εάν δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, δεν θα υποβαλόταν για προσυμβατικό έλεγχο. Πάντα υπάρχει κίνδυνος, είτε για ακύρωση, είτε για διορθώσεις, είτε για παραπομπή, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πηγαίνουν στο ελεγκτικό συνέδριο οι συμβάσεις ιδιαίτερου μεγέθους, και εδώ πρόκειται για μια μεγάλη σύμβαση, ναι, προφανώς, και αυτός είναι ο λόγος που πηγαίνουν στο ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να ελεγχθεί ότι η νομιμότητά τους είναι καθόλου σωστή. Αν δεν υπάρξει κάτι, κάποια κακιά έκπληξη, και πέσουν τελικά οι υπογραφές, λογικά, βάσει χρονοδιαγράμματος, στο τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Με ποια έννοια? Θα αναλάβουν το έργο των 25 γραμμών τα ΚΤΕΛ, των περιαστικών δηλαδή. Πλέον των 6 που ήδη έχουν. Πλέον των 6 που ήδη έχουν. Και μετά, ό,τι λεωφορείο αποδεσμευτεί, πρέπει να μπει στον αστικό ιστό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Με μία διόρθωση, ίσως αυτό καταφέρουμε να γίνει και πριν το τέλος του Φεβρουαρίου. Ναι. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι σε αυτό το ζήτημα. Αυτά τα λεωφορεία τι θα είναι όμως? Γιατί αν είναι από τα λεωφορεία κουφάρια τα οποία κυκλοφορούν, όχι, δεν αλλάζει κάτι. Πέρα από το αριθμητικό της υπόθεσης, ουσία δεν θα υπάρξει. Να σας το πω διαφορετικά. Το χειρότερο από αυτά θα είναι καλύτερο από το καλύτερο από τα σημερινά που κυκλοφορούν. Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με αυτά τα λεωφορεία που θα αρχίσει να παραλαμβάνει και ο ΟΑΣΤ τα μεταχειρισμένα που θα τα παραλάβει με leasing μετά το Πάσχα βεβαίως. Όπως, θα ξεκινήσει αυτή όπως η έκανε το ΚΤΕΛ δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και ο ΟΑΣΤ. Το ίδιο θα κάνει ο ΟΑΣΤ. Και μπορεί, ο ΟΑΣΤ ώστε έχει τη δυνατότητα. Γιατί δεν το έκανε πιο νωρίς? Γιατί θεσμικά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Με μια νομοθετική παρέμβαση που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
ρυθμίστηκε το ζήτημα και υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετά την 1η Δεκεμβρίου του 2019 νομοθετήθηκε η δυνατότητα του ΟΑΣΤ να αποκτήσει με leasing μεταχειρισμένα λεωφορεία Euro 5, Euro 6, πολύ καλής ξέρετε γιατί το λέω κατάσταση, και αυτό, γιατί έλεγε ο πολίτης, ο επιβάτης, ο Θεσσαλονικιός, ο επισκέπτης, εδώ η κατάσταση είναι έκτακτης ανάγκης. Είναι στις προφανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρακάμπτονται πολλές φορές οι διαδικασίες. Γιατί δεν έμπαινε, φώναζαν οι Θεσσαλονικείς, γιατί δεν μπαίνει ο ΟΑΣΤ στη διαδικασία να κάνει ό,τι κάνουν τα ΚΤΕΛ. Είναι ακριβώς αυτό. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο ΟΑΣΤ ήταν ένας δημόσιος φορέας, έγινε δημόσιος φορέας το 2017 και ως δημόσιος φορέας και από το θεσμικό του πλαίσιο δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Να. Λύθηκε αυτό το ζήτημα με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού και από εκεί και πέρα η κατάσταση δρομολογήθηκε προκειμένου να έχουμε αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω παρακαλώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ζητήματα ιδιαίτερα χρονοβόρα γιατί είναι μεγάλης αξίας συμβάσεις, απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες είναι θεσμοθετημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ακολουθηθούν. Εδώ βεβαίως έχουμε μια έκτακτη κατάσταση και ως έκτακτη ακριβώς όπως το είπατε, επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον άμεσο κίνδυνο αυτών κατάρρευσης του συγκοινωνιακού έργου και να περάσουμε σε κάτι παραπάνω που θα είναι αυτή η σύμβαση που λέμε μετά, είναι δουλειά του ΟΑΣΤ, να ανανεώσει έστω και με αυτόν τον τρόπο, με leasing δηλαδή, με χρηματοοικονομική μίσθωση το στόλο του, ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η παροχή του συγκοινωνιακού έργου. Σας προβληματίζει η όλη κατάσταση με ποια έννοια? Να μην βγαίνει η αριθμητική, δηλαδή να μπλέξουμε σε έναν τρίπιο κουμπαρά που από τη μία θα βάζουμε οχήματα και από την άλλη θα βγαίνουν. Το λέω αυτό γιατί ο ΟΑΣΤ επισήμως έχει δηλώσει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να βγουν 90 περίπου λεωφορεία από το σύστημα, γιατί θα είναι υπέργυρα. Άρα λοιπόν, από τη μία θα μισθώνουμε και θα βάζουμε, θα παίρνουμε από τις περιαστικές γραμμές και θα βάζουμε και από την άλλη θα βγάζουμε. Μήπως πάμε πάλι στον ίδιο παρονομαστή? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι και η δυσκολία αυτής της εξίσωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν είναι μια απλή εξίσωση. Πάρτε 10 λεωφορεία να τελειώνουμε. Επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή ο στόλος του ΟΑΣΤ έχει λεωφορεία τα οποία ένας μεγάλος αριθμός, 90 από αυτά, θα είναι υποχρεωτικό να παροπλιστούν σε ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο και μετά δηλαδή θα αρχίσουν να παροπλίζονται αυτά τα οχήματα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία. Σήμερα είχαμε σύσκεψη με τον κύριο Σκόδρα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ και τον κύριο Σπανό, τον διευθύνοντα σύμβουλο, και ακριβώς αυτά τα ζητήματα συζητήσαμε, όπως και με το ΣΕΟΑΣ, την Ομοσπονδία δηλαδή των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, ακριβώς για να δούμε αυτά τα ζητήματα και να έχουμε τα χρονοδιαγράμματα όσο το δυνατόν πιο συμπτυγμένα γίνονται. Μόνο κάτι να προσθέσω, ότι τα πιο σίγουρα χρονοδιαγράμματα είναι αυτά τα οποία δεν γίνονται με βιασύνη. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις γρήγορα και άλλο να κάνεις βιαστικά. Ναι. Οι βιαστικές κινήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να αποβούν δύσκολες και μοιραίες. Όταν ζει ο Θεσσαλονικιός μια κατάρρευση από το 2017, μην σας πω και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων από το 2017 και εντεύθυν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από 3 χρόνια, δεν υπάρχει ούτε υπομονή, έχει εξαντληθεί. Και νομίζω ότι και τα νεύρα βλέπετε ότι είναι ιδιαίτερα τεντωμένα. Την πληρώνουν πολλές φορές και οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κόσμος. Αυτό συζητούσαμε σήμερα στην Ομοσπονδία τους. Ότι είναι η προμετωπίδα όλου αυτού του συγκοινωνιακού συστήματος που έχει τόσο σοβαρά προβλήματα και είναι επόμενο να είναι οι πρώτοι αποδέκτες όλων των παραπώνων και της αγανάκτησης. Όμως επιμένω σε αυτό που θα σας πω. Ναι. Είναι πάρα πολύ άσχημο να ζητάμε από τον κόσμο να κάνει έναν μήνα ακόμη, ξέρω εγώ, υπομονή, αλλά πιστέψτε με, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, γιατί μια λάθος κίνηση μπορεί να μας γυρίσει πολύ πιο πίσω. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, δείτε παράδειγμα τι συνέβη με την προμήθεια, με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των νέων λεωφορείων σε επίπεδο ΟΑΣΑ και ΟΑΣΤ.
πάγωσε. Ήταν λάθος, πήγε στην δημόσια αρχή, στην αρχή δημοσίων συμβάσεων. Και τους είναι ανεξάρτητη αρχή. Απέκλεισε το, άφησε το διαγωνισμό στη μέση και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι, το Υπουργείο δηλαδή, είναι υποχρεωμένο να ξεκινήσει τον διαγωνισμό ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Όλος ο χρόνος που κύλησε μέχρι τώρα, σχεδόν ένας χρόνος, χάθηκε. Mm-hmm. Γιατί έγινε μια βιαστική κίνηση. Καλύτερα να περιμέναν ένα μήνα να το προετοιμάσουν mm-hmm. πιο σωστά, θα είχαμε σήμερα, θα ήμασταν στα μέσα και παραπάνω του χρόνου που απαιτείται για να έρθουν τα νέα λεωφορεία. Πόσα λεωφορεία χρειάζεται η Θεσσαλονίκη για να είναι αξιοπρεπής η παροχή αυτών των υπηρεσιών, 500? Η κανονικότητα, η πλήρης κανονικότητα, η παροχή του σχεδιασμένου συγκοινωνιακού έργου στο 100% χρειάζεται 520 περίπου λεωφορεία. Να. Αυτά τα 520 λεωφορεία, εάν σκεφτούμε ότι τώρα με τη νέα σύμβαση του ΚΤΕΛ μπαίνουν 120 λεωφορεία συνολικά, μας δίνουν ένα υπόλοιπο περίπου 400 λεωφορείων. Ο ΑΣΤ σήμερα δεν τα έχει αυτά τα λεωφορεία. Έχει περίπου, όπως πολύ σωστά είπατε, 260-270, είναι τόσα περίπου αυτά που κυκλοφορούν την ημέρα. Χρειάζεται δηλαδή άμεσα, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ένα συνολικό αριθμό 120-130-140 οχημάτων από διάφορους τύπους, τα οποία να καλύψουν αυτό το έλλειμμα, συν αυτό που προσθέσατε, τα λεωφορεία τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν σταδιακά από το Σεπτέμβριο και μετά. Επεξεργάζεστε, τελευταία ερώτηση, κάποιο σενάριο για αύξηση κομίστρου? Ακούω πολλούς να λένε είναι πολύ φτηνό το εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι φτηνό, αλλά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος και η οικονομική κατάσταση των πολιτών για την ακρίβεια είναι τέτοια που δεν δίνει δικαιώματα ούτε για σκέψη για αύξηση κομίστρου. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η διαδικασία είναι κάτι που ξεπερνά τον ίδιο τον ΟΣΕΘ ή ακόμη και τον ΟΑΣΤ, άπτεται της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης και από όσο είμαι σε θέση να ξέρω δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για την παρουσία στο Δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να στηρίξει τις προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινότητας μετέφερε η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε ημερίδα με θέμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική κουλτούρα και διακυβέρνηση», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Υφυπουργός Εργασίας, Αλμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Υφυπουργός επισκέπτεται παραρτήματα κέντρων κοινωνικής πρόνοιας σε διάφορες περιοχές στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία μέχρι και την Κυριακή. Η κυρία Μιχαηλίδου συμμετείχε ως ομιλήτρια σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος «Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική κουλτούρα και διακυβέρνηση». Από το βήμα του δραστήριου και εξωστρεφού συντέρου σας, εκφράζω τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να στηρίξει την προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας και επιχειρήσεις που δικαιούνται και διοικούνται πιο αποτελεσματικά, με διαφάνεια και σεβασμό, σε σαφώς καθορισμένες εσωτερικές διαδικασίες. Μια επιχείρηση που διοικείται χρηστά, ορθολογικά και υπεύθυνα, υπηρετεί την ευημερία των εταίρων της και ταυτόχρονα σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της, συνεκτιμά τα συμφέροντά τους και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όσο πιο διαυγής είναι αυτή, τόσο το καλύτερο και για εμάς. Θεωρώ ότι τώρα, σε αυτό το κρίσιμο σημείο που η ελληνική οικονομία αλλάζει σελίδα, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί και επιχειρεί με μια σειρά πολιτικών να ξανακάνει τη χώρα μια φυσιολογική χώρα, μια χώρα δηλαδή που θα είναι φιλική στο επιχειρήν, μια χώρα η οποία θα έχει ένα απλό αντιγραφειοκρατικό σύστημα που θα βοηθάει τον επιχειρηματία, τον επενδυτή για να επενδύσει. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ημερίδες, τέτοιου είδους εκδηλώσεις πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ όλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν κοινούς στόχους, κοινό όραμα, να έχουν διαφάνεια, να έχουν διαδικασίες οι οποίες θα προάγουν την εταιρική κουλτούρα και θα πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σήμερα η αντίληψη παγκοσμίως είναι συγκεκριμένη για το θέμα μας. Η εταιρική κουλτούρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικό λόγο. Η εταιρική κουλτούρα τελικά αποτελεί το βασικό παράγοντα για να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί και κοινωνικοί στόχοι μιας επιχείρησης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με
ασφαλώς και πολλές νομικές πτυχές. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική και η παρουσία μας ως δικηγορικό σύλλογο στην εκδήλωση. Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντική την παρουσία μας στα πλαίσια του ανοίγματος και του δικηγορικού συλλόγου προς την αγορά και την κοινωνία της πόλης μας. Στην σύγχρονη, την παγκοσμιοποιημένη και ηλεκτρονική εποχή την οποία πλέον διανύουμε, είναι εντελώς απαραίτητο οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τα μέσα με τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα, με τα οποία μπορούν να ελέγξουν την δραστηριότητά τους. Την ημερίδα συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει με αθλητικές ειδήσεις ο Γιώργος Φακής και αμέσως μετά η πρόβλεψη του αυριανού καιρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το βράδυ στις 9.